την αποστολή, η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Θεσσαλονίκης μαζί με τους νοσοκομιακούς γιατρούς του ΘΕΑ Γενείου πραγματοποίησαν κατάληψη στο γραφείο του διοικητή, ζητώντας του να παραιτηθεί, όχι μόνο διεκδικώντας τις εφημερίες, ζητώντας όμως και την κάλυψη σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών, αλλά και του προσωπικού. Πρέπει να σας πούμε ότι ο διοικητής αυτό το οποίο είπε είναι πως ίσως και θα πρέπει να το σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. Έχουμε όμως μαζί μας τον Χρήστο Παπαστεργίου, που είναι πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, για να μας πει ποια είναι η κατάσταση γενικότερα στα νοσοκομεία της πόλης και αν προβλέπετε και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών αλλά και γιατροί σε όλη την Ελλάδα είμαστε σε κινητοποιήσεις οι οποίες θα ενταθούν τις επόμενες μέρες, να πω χαρακτηριστικά, στο νοσοκομείο που βρισκόμαστε στο Θεαγένειο, που καλύπτει τους καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας από τη Θεσσαλία μέχρι τον Εύρο, καθημερινά με τις περικοπές που έχουν γίνει εφημερεύουν τρεις γιατροί για να καλύψουν περίπου 300 νοσηλευόμενους. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, σε ημέρες γενικής εφημερίας, που προσέρχονται 1.000 με 1.100 άνθρωποι κατά μέσο όρο, δεν ξεπερνούν τους 20 οι ειδικοί γιατροί του παθολογικού και χειρουργικού τομέα που καλύπτουν τα επίγοντα περιστατικά, να τα χειρουργήσουν, να τα νοσηλεύσουν, να τα εξετάσουν. Υπάρχουν κάποια διεθνή στάνταρτ.